Δημαρχό του Καλλίνος Βίος, επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο της Καλλίνου λόγω των νέων μέτρων για τον κορονοϊό. Τι μέτρα παίρνει και ο Δήμος της Καλλίνου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χαλαμαδάκη. Ψύχρεμο σε βλέπουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Και προηγουμένως να σας δώσουμε και συγχαρητήρια έστω για αυτή τη μικρή ενέργεια που σηματοδοτεί κάτι. Με το να βάλετε αντισηπτικό έξω και. Ακριβώς. Κοιτάξτε, χθες έγινε μια ευρεία σύσκεψη, βγήκε βελτίο τύπου που αναφέρεται στις ενέργειες που θα κάναμε ως Δήμος. Γενικές απολυμάνσεις στα σχολεία, στο δημοτικό κατάστημα, στο επαρχείο, στα λεωφορεία ήδη από αυτή την ώρα πρέπει να ψεκάζονται με χλωρίνη σε διάλειμμα 1:10, και βέβαια τώρα περιμένω εδώ σε τοπικό επίπεδο αν υπάρχει κάποιος πιστοποιημένος για να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος. Βεβαιότατα. Να έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο για να αναλάβει και την ευθύνη της ιδιαίτερη σοβαρής αυτής της εργασίας που πρέπει να κάνει. Εμείς εδώ τώρα περιμένω από και αυτό δεν γίνεται κάθε πότε, κύριε Δημήτρη. Ακούστε, θα ψεκαστούν τα σχολεία καταρχήν, τα οποία είναι και κλειστά, διότι από ό,τι λένε οι ειδικοί, όταν ένας χώρος είναι κλειστός, ο ιός αυτός ψοφά, να το πω έτσι απλά, σε 8-10 ώρες, κάπου εκεί και έτσι κι αλλιώς. Εμείς όμως θα ψεκάσουμε τους χώρους, οι οποίοι θα παραμένουν κλειστοί για όσο χρόνο οδύρονται από τις οδηγίες. Κάνουμε τα ελάχιστα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και εγώ να κάνω έκκληση και στους μαθητές των σχολείων και στους γονείς ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν να συναθρίζονται κάπου αλλού. Εδώ είναι ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων. Το να το προλάβουμε θα σωθεί η χώρα, θα σωθεί ο καθένας από εμάς. Υπάρχει ατομική ευθύνη. Εγώ τώρα θα βγάλω δελτίο τύπου που θα καλώ τους δημότες στο το Δημαρχείο να το επισκέπτονται μόνο όταν είναι ιδιαίτερα σοβαρή ανάγκη. Διότι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τις οδηγίες των ειδικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν ξέρουμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει. Ακριβώς. Κύριε Δημάρχε, με τα Δημοτικά Συμβούλια τι θα γίνει? Και με τη Γενική Συνέλευση της ΑΔΕ. Κοιτάξτε, το βλέπουμε μέρα με τη μέρα, παιδιά, να μην πω τίποτα. Τώρα σήμερα θα γίνει η Οικονομική Επιτροπή. Εγώ θα παρακαλέσω, τώρα θα τους πάρω προσωπικά τηλέφωνο, τους επικεφαλείς που δεν συμμετέχουν, έχουν αντιπροσώπους στην Οικονομική Επιτροπή, εκπροσώπους, συμμετέχουν όλες τις παρατάξεις. Θα παρακαλέσω να είναι εδώ και οι επικεφαλείς, οπότε θα γίνει η συζήτηση. Θα ψηφιστεί, οπότε αν αύριο γίνει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι διαδικασία 5 λεπτών. Αν γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, εγώ δεν θα δεχθώ ερωτήσεις, δεν θα μπουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, θα είναι αυστηρά ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για να μην εκρώσει ο Δήμος, να μην εκρώσει το νησί. Fast track δηλαδή που λένε διαδικασίες. Γι' αυτό θέλω να υπάρξει σήμερα σε ένα μικρότερο όργανο μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση, προκειμένου αύριο να είναι μια διαδικασία έστω 10 λεπτών. Ό,τι είναι να υποθεί εδώ, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όσα πρέπει να κάνουμε. Σωστά. Γιατί η παιδιά είναι κατάσταση, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, εγκρήγορση και ετοιμότητα. Έτσι. Όπου μπορούμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, να τις αποφεύγουμε. Και με το θέμα της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΚ. Κύριε Χαραμαντά, αυτό δεν το ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι πάνω από την υγεία του κόσμου η Γενική Συνέλευση. Ελπίζω να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει έτσι. Εγώ δεν μετακινούμαι από την Κάλλινο ή έτσι αλλιώς αυτή την περίοδο για προσωπικούς αυστηρά λόγους. Βλέπετε. Σωστά, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα θα δούμε όμως. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, φαντάζομαι. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα δούμε. Θα ερωτηθούν και οι ειδικοί, γιατί θα είναι δεύτερη αναβολή. Αν πάμε σε αναβολή, εγώ ελπίζω να μην πάμε σε αναβολή. Σωστά. Ελπίζω. Κύριε Δήμαρχε, ένα μήνυμα στους γονείς που τα έκλεισαν τα σχολεία και τα παιδιά
δεν χρειάζεται να είναι σε χώρους... Είπα αυτό. Ναι, είπα, δεν κλείσαμε τα σχολεία για να συνοστίζονται από εδώ και από εκεί. Είναι μια κατάσταση, όταν μένουμε όσο περισσότερες ώρες στα σπίτια, τόσο αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά την εξάπλωση, την διάδοση αυτού του ιού. Ευτυχώς εδώ στην Κάλυμνο δεν έχουμε ακόμα κανένα. Κοιτάξτε, να κάνουμε το σταυρό μας, να ελπίζουμε... Το προλαμβάνει, σημαντικό. Να ελπίζουμε ότι θα κινηθούμε στις ίδιες λογικές και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι αυτή η όλη αναστάτωση, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση, Βέβαια. Θα επηρεάσει τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και κυρίως του Δημάρχου όσον αφορά, ξέρω εγώ, τις μελέτες, τη διεκδίκηση των έργων, τον προγραμματισμό των έργων. Θα μείνει πίσω δηλαδή ο Δήμος μας. Κύριε Χαραμαντά, ελπίζω όχι. Εγώ τώρα αυτή την ώρα διώχνω την μελέτη για την Σχολή Μηχανικών στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, στο γραφείο του, με κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Γίνονται τηλεφωνικές επαφές. Δεν σταματάμε να δουλεύουμε. Απλά εγώ κάνω έκκληση όσοι συνδημότες θέλουν να με επισκεφθούν, να με επισκέπτονται μόνο αν είναι άκρως απαραίτητη η συνάντηση μαζί μου. Και καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω τώρα σε άλλες λεπτομέρειες. Όσο λιγότερο κόσμο βλέπω σε προσωπικό επίπεδο αυτή την περίοδο, είναι τόσο το καλύτερο. Γνωστό είναι. Γνωστή είναι η περιπέτεια της υγείας μου. Όχι, να το επιβάλλετε, κύριε. Να το επιβάλλετε. Ανθρώπινα το λέω, έχω. Βλέπετε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ. Υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήμουν στο τεχνικό μου γραφείο και στο σπίτι. Είμαι όμως υποχρεωμένος να είμαι εδώ να συντονίζω την όλη ιστορία. Το κατανοούμε και αυτό πρέπει να το κατανοήσω και συμπαγιώσω. Ακριβώς. Κατανόηση από τους πολίτες. Κατανόηση από τους πολίτες. Ο Δήμος πάντως δουλεύει κανονικά. Ναι. Ο Δήμος δουλεύει κανονικά. Λοιπόν. Στα δύσκολα πάντα βρισκόμαστε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει και αυτό. Τι να κάνουμε. Άλλωστε ήταν αυτό που μας βρήκε, ήταν κάτι. Δεν το πρέπει να ανέλπιστο, απροσδόκητο, αναπάντεχο. Δεν βλέπετε τι γίνεται δίπλα στην Ιταλία. Η Ιταλία καταστρέφεται. Ελπίζομαι η Ελλάδα να αντέξει και πάνω απ' όλα. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά πρέπει να αντέξει το υγειονομικό σύστημα. Να αντέξουν οι επιστήμονές μας, να αντέξει το σύστημα στο σύνολό του. Διότι αν αυτό δεν αντέξει, εκεί αρχίζει πλέον η Ιταλία με ένα τρομακτικό υγειονομικό σύστημα. Έχω προσωπική γνώση, βρίσκεται στα όρια της. Μάλιστα. Η Βόρεια Ιταλία, επειδή έχω και τηλεφωνικές επαφές, βρίσκεται στα όρια της. Μακάρι να το ξεπεράσουμε και εμείς να το ξεπεράσουμε. Αισιοδοξία, παιδιά. Αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Να είμαστε προσεκτικοί. Και να είμαστε προσεκτικοί. Προσεκτικοί όλοι. Εάν τώρα είμαστε, παιδιά, προσεκτικοί και παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων, θεωρώ ότι θα το ξεπεράσουμε με τους καλύτερους όρους. Διότι βλέπετε τώρα, θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά, και με την αναρρίχηση. Βέβαια. Διότι αφήξεις. Από τη Βόρεια Ιταλία που είχαμε πάρα πολλές που ξεκινούσαν από το τέλος του Μάρτη, τώρα θα επηρεάσουν ένα κομμάτι στο οποίο εμείς προσδοκούμε πολλά. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι μια αλυσίδα διάφορων πραγμάτων με αρνητικές συνέπειες. Και ας ελπίσουμε να ανέβουν και λίγο οι θερμοκρασίες. Ναι. Μπας και αυτός ο... Ναι. Τον ιό, οι υψηλές θερμοκρασίες, σκοτώνουν τον ιό. Μακάρι, αν συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ πάντως που έρχεστε, γιατί εσείς, παιδιά, τα μέσα, μπορείτε να περάσετε τα καλύτερα δυνατά μηνύματα. Στον κόσμο. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Με σοβαρότητα και όχι με... Ακριβώς. Τώρα είναι η ώρα της υπευθυνότητας, συνυπευθυνότητας όλων μας. Υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά υπάρχει και η συνευθύνη στα μέσα ενημέρωσης, στα πολιτικά πρόσωπα, στους δημοσιογράφους παντού. Έτσι, ναι. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Και αυτό κάνουμε, κύριε Δημαρχέ μου. Και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.